Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η αυτοδιοικητική επικαιρότητα κοχλάζει με φόντο τις επικείμενες αλλαγές στις θέσεις ευθύνης σε Δήμους και Περιφέρεια. Για αύριο έχουν προσδιοριστεί οι συνεδριάσεις για τις διμερεσίες, με πολλά να είναι εκείνα που καθορίζονται στις επιλογές. Την ίδια ώρα, η υπόθεση με τη φιλοξενία των 87 μεταναστών και προσφύγων στην Καλαμάτα έχει πολλά επεισόδια. Η μεταφορά τους στις κατασκηνώσεις Αγίας Μαρίνας στον Ταΐγετο ολοκληρώθηκε, όμως έχουν προκύψει μία σειρά από ζητήματα όπως αυτό της υγειονομικής τους φροντίδας, αλλά και εκείνο που παραμένει κομβικό, η ύπαρξη στην περιοχή ενός κατάλληλου χώρου προσωρινής φιλοξενίας. Πάμε όμως εμείς να ξεκινήσουμε με τα περιφερειακά δρόμενα. Στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας έχουμε τον μέχρι πρότινος αντιπεριφερειάρχη και περιφερειακό σύμβουλο, τον κύριο Ηλία Στρατηγάκο. Καλησπέρα, κύριε Στρατηγάκο. Καλησπέρα σας. Πώς αισθάνεστε με την πρόταση που έγινε από τον κύριο Τατούλη και η οποία έτυχε και της ομόφωνης αποδοχής από την παράταξη πλειοψηφίας για να λάβετε καθήκοντα στη θέση του πρόεδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου? Η αίσθηση είναι η αίσθηση της ευθύνης και του καθήκοντος. Όλοι εκεί στην περιφέρεια της Πελοποννήσου είμαστε στρατιώτες διατεταγμένοι στην υπηρεσία του πολίτη και της περιφέρειας. Εφόσον η πλειοψηφία μετά από πρόταση του Περιφερειάρχη με πρότεινε για πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, απεδέχτηκα και η πρόταση αυτή είναι τιμητική και θα κάνω το καλύτερο δυνατόν ώστε να αποδειχθεί η υποψηφιότητά μου η ορθή. Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι έχετε να πείτε και κάποια πράγματα και προς άλλες παρατάξεις με τη λογική ότι ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου απευθύνεται σε όλες τις παρατάξεις του σώματος, που είναι ένα ευρύ σώμα. Βεβαίως, ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου και δεν είναι πρόεδρος επιδονή λόγω καμίας παράταξης. Διεκδικείτε, να το πω έτσι, και μία στήριξη και από αυτές τις παρατάξεις αύριο? Απευθυνόμαστε, η υποψηφιότητά μου απευθύνεται σε όλο το Περιφερειακό Συμβούλιο, όπως άλλωστε γίνεται από τη διαδικασία. Αφού δηλαδή πρώτα γίνει πρόταση από την πλειοψηφούσα παράταξη, μετά η υποψηφιότητα έρχεται στην Ολομέλεια του Σώματος, όπου εμβαθύνεται και τίθεται σε δοκιμασία από όλο το σώμα του Περιφερειακού Συμβουλίου. Όπου και τελικώς εγκρίνεται, το ίδιο συμβαίνει και με τον γραμματέα και με τον αντιπρόεδρο, οι οποίοι βέβαια είναι προτάσεις της μειοψηφίας και εμβαπτίζονται στη συνολική έτσι, επιλογή που θα κάνει το σώμα όλο μαζί. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη σύντομη επικοινωνία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ, κύριε. Θα περάσουμε εμείς τώρα στον αναβρασμό που επικρατεί στην κεντρική πολιτική σκηνή, με τις μετακινήσεις να είναι διαδοχικές το τελευταίο διάστημα. Αίσθηση προκαλεί η δήλωση ανεξαρτητοποίησης του βουλευτή Μεσσηνίας Δημήτρη Κουκούτση από τις τάξεις Χρύσης Αυγής. Ο κύριος Κουκούτσης, να αναφέρουμε σε δηλώσεις του, πως έκανε λόγο για γύρω λόγους που τελευταία έχουν ενταχθεί στο κόμμα της Χρυσής Αυγής. Είχα την τύχη από τα μέσα της δεκαετίας του 90 μαζί με κάποιους συναγωνιστές να είμαι ένας από αυτούς που τους δόθηκε ευκαιρία να εντρυφήσουν σε αυτές τις ιδέες. Το 11 εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης και το 2012 σε εθνικές εκλογές, ο Γενικός Γραμματέας του κινήματος μου έκανε τιμή να συμμετέχω στα ψηφοδελτία και να εκλεγώ βουλευτής Μεσσηνίας μέχρι σήμερα. Τα τελευταία 5 έτη έζησα ιστορικές στιγμές, ημέρες τριάμβου και μεγάλων χαρών μαζί με τους συναγωνιστές μου εντός και εκτός κοινοβουλίου. Έζησα όμως και στιγμές δύσκολες για εμένα, τα αδέλφια μου εντός πάλι και εκτός κοινοβουλίου. Είδα τις συκοφαντίες και τη λάσπη των συστημικών μέσων μαζικής ενημέρωσης. Είδα νεκρούς δύο νέους μας, είδα βουλευτές, στελέχη και μέλη του κινήματος να οδηγούνται δεμένοι. Η αλήθεια είναι ότι εκείνες οι δύσκολες στιγμές κάποιοι λίγο ψύχησαν. Άλλοι χάθηκαν και άλλοι λούμοξαν και περίμεναν να περάσει τα γημεία. Ευτυχώς, εγώ δεν ανήκα σε αυτούς και μάρτυράς μου είναι η 9ωρη απολογία μου, η καθημερινή μου παρουσία, ο κατοίκον εκκλεισμός μου, αλλά κυρίως το ζεστό χαμόγελο των λίγων, επαναλαμβάνω, λίγων συναγωνιστών που περάσαμε ατέλειωτες ώρες έξω από τα εφετεία και τις φυλακές. Παρόλες όμως τις καλές προθέσεις της φυλακισμένης τότε ηγεσίας μας, στο διάβα του χρόνου στο κίνημα παρίσφρησαν και κάποιοι όψιμοι εθνικιστές, γυρολόγοι της πολιτικής, παλαιάς κοπής, κομματάρχες, από μινάρια του πάλε ποτέ κατεστημένου, οι οποίοι συμμαχώντας με κάποιους ετερόκλητους αγράμματους στερόλες, δημιουργούν εμπόδια στο δυνάμωμα του κινήματος. Τούτες τις στιγμές η Χρυσή Αυγή είναι ένα άτυπο που μπορεί να περάσει πάνω απ' όλα τα εμπόδια. Κι όμως κάποιοι έντεχνα του φορτώνουν βάρη και του κρατάνε τα γέμια. Το κάνουν αυτό γιατί αν φτάσει η Χρυσή Αυγή εκεί ψηλά, εκεί που της πρέπει, αυτοί θα φανούν λίγοι.
Από τη στιγμή που ένιωσα λοιπόν αδύναμος και απομονωμένος απέναντι σε όλα αυτά τα βαρύδια, κρίνω ότι ηθικά δεν μπορώ να βρίσκομαι δίπλα τους και επέλεξα να αποχωρήσω. Άλλωστε στην αξιοπρέπεια και στην τιμή δεν χωράνε ζυγαριές. Παρόλη λοιπόν την πίκρα μου, εύχομαι μέσα από την καρδιά μου ολόψυχα κάθε επιτυχία στο κίνημα, στον αρχηγό του κινήματος, στα αδέλφια μου της κοινοβουλευτικής ομάδος, σε όλους αυτούς τους άγνωστους επιστήμονες που εργάζονται εξαντλητικά στο κόμμα, αλλά κυρίως όλο αυτό το λαό που αγκάλιασε στο κίνημα. Καλό τους Έλληνες εθνικιστές να παραμείνουν στις επάλξεις του αγώνα και να στηρίξουν τις ιδέες μας και το κίνημα. Ζήτω η αιωνία Ελλάς ως υστερόγραφο. Για αυτούς που θα μου προσάψουν ότι δεν παραδίδω τη βουλευτική έδρα, ένα έχω να πω. Συνελήφθηνος βουλευτής και θα δικαστώ ως βουλευτής. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Αρκετά επεισόδια φαίνεται πως θα έχει η περιπέτεια των 87 μεταναστών και προσφύγων που πλέον φιλοξενούνται στις κατασκηνώσεις της Αγίας Μαρίνας στον Ταΐγετο. Όμως, βασικό και άλυτο, μέχρι τώρα μοιάζει το θέμα της ύπαρξης ενός χώρου προσωρινής φιλοξενίας αλλά και της όλης οργάνωσης. Οι χώροι στην κατασκήνωση της Αγίας Μαρίνας στον Ταΐγετο διαμορφώθηκαν κατάλληλα για να υποδεχτούν τους 87 μετανάστες και πρόσφυγες. Εντοπίσαμε 3-4 σημεία. Ο στόχος ήταν να μην εγκαταστήσουμε τους ανθρώπους αυτούς μέσα στον αστικό ιστό, μέσα στην πόλη, διότι υπάρχουν ζητήματα υγείας όπου μπορούν για αυτά να μιλήσουν εγκυρότερα οι ιατροί. Επιλέγει ένα συγκεκριμένο τόπο, 3-4 οικίσκοι, επάνω στην κατασκήνωση τη δημοτική. Έχουν πάει όλες οι υπηρεσίες του Δήμου από το απόγευμα, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, να ετοιμάσουμε έναν χώρο που να είναι απολύτως πολιτισμένος. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν ανάγκη από μπάνιο, έχουν ανάγκη από την χρησιμοποίηση διαφόρων φαρμάκων άμεσα, να τους παράσχουμε όλα εκείνα τα οποία απαιτούνται μέσα σε συνθήκες πολιτισμού και να φύγουν σε μερικές μέρες να πάνε στο καλό όπου νομίζει η ελληνική πολιτεία ότι πρέπει να πάνε. Λόγω των δερματικών νοσημάτων που εμφανίστηκαν, τα 87 άτομα θα υποβληθούν σε θεραπευτική αγωγή. Από την άλλη, με τον προβληματισμό να είναι έντονος μετά και τα τελευταία περιστατικά, κομβικό είναι το ζήτημα που έχει να κάνει με την ύπαρξη ενός προσωρινού χώρου υποδοχής προσφύγων και μεταναστών σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Το πρώτο είναι ότι είναι κρίμα, εφόσον έχουν εισρεύσει εκατομμύρια ευρώ στην πατρίδα μας και από πλευράς ΟΗΕ και από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, να μην υπάρχουν οι αναγκαίες δομές για την υποδοχή αυτών των ανθρώπων. Και το δεύτερο, ότι είναι ανάγκη να υπάρχει μια κρατική παρουσία η οποία θα αναλαμβάνει το συντονισμό των περιοχών για να επιλύονται τέτοιου είδους προβλήματα. Δεν είναι δυνατόν να βγαίνουν μετανάστες στην Πύλο ή στην Κυπαρισία και ενώ στην πορεία μέχρι την Καλαμάτα να υπάρχουν 5-6 δομές για τη φιλοξενία τους, να φτάνουν εδώ ή να έρχονται από το Γήθιο εδώ. Ό,τι έρχεται στην Καλαμάτα να αντιμετωπίζεται στην Καλαμάτα, ό,τι πάει σε άλλες περιοχές να αντιμετωπίζεται επιτόπου σε άλλες περιοχές. Ο Δήμος Καλαμάτας δεν είχε χώρο. Δεν είχε χώρο μέσα στον ιστό της πόλης και δεν ξέραμε, δεν είχε χώρο γιατί η χώρη, κύριε Κανελόπουλο, της Καλαμάτας είναι η εξής. Είναι το εθνικό στάδιο, είναι η τέντα, είναι το κλειστό και είναι το κλειστό του πολυκρατικού. Τέσσερις χώροι στους οποίους κάθε μέρα γυμνάζονται εκατοντάδες ή και χιλιάδες παιδιά, είναι φουλ τα προγράμματα, τα ωράρια των συγκεκριμένων χώρων. Δεν υπήρχε καμία δυνατότητα να συμβεί αυτό. Δεν έχει άλλο χώρο η πόλη της Καλαμάτας. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι χώροι, οι οποίοι όμως χρειάζονται προετοιμασία, διότι δεν είναι να πετάμε αυτούς τους ανθρώπους σαν τζουβάλια μέσα σε αποθήκες. Γυρίζουμε σελίδα στην ενημέρωσή σας. Στον αγροτικό τομέα, κύριο είναι το θέμα που έχει να κάνει με την κατανομή των ποσών για τη δακοκτονία και την όλη υλοποίηση του προγράμματος. Ο προβληματισμός και η ανησυχία είναι διάχυτη, αφού μέχρι τώρα δεν έχουν δοθεί λύσεις, τη στιγμή που σε επίπεδο νομού, που λαμβάνει το ίδιο ποσό με πέρυσι, προσθέθηκαν παραπάνω 1 εκατομμύριο ελαιόδέντρα. Τα δεδομένα που προκύπτουν για την υλοποίηση του φετινού προγράμματος δακοκτονίας δημιουργούν μια επιπρόσθετη ανησυχία. Και αυτό έχει να κάνει τόσο με την υπόθεση της κατανομής των πόρων, όσο και με τις περσινές καταγεγραμμένες αρνητικές συνέπειες. Υπάρχει μεγάλος προβληματισμός γιατί η τρέχουσα χρονιά, παρόλο ότι οι καιρικές συνθήκες δεν φαίνονται να είναι ιδιαίτερα δυσμενείς προς το παρόν, υπάρχει ανησυχία γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει μια δυσαρμονία ανάμεσα σε αυτά που λέει η κυβέρνηση και σε αυτά που λέει η περιφέρεια. Και είναι φυσιολογικό ύστερα από αυτά που συνέβησαν πέρυσι να υπάρχει μια έντονη ανησυχία. Εμείς από αυτά που βλέπουμε θεωρούμε ότι θα έχουμε τα ίδια, για να μην πω χειρότερα, προβλήματα σχέση με πέρυσι, γιατί είναι γεγονός ότι από όπου και να έρθουν τα χρήματα δεν επαρκούν κατά γενική ομολογία για την δακοκτονία.
Πέρα από την ανησυχία που εκφράζεται στους αγροτικούς συνεταιρισμούς, στους συλλόγους, στους παραγωγούς αλλά και τους αυτοδιοικητικούς φορείς για τα όσα εξελίσσονται, βολές προς την κυβέρνηση, ρίχνει το στέλεχος της Λαϊκής Ενότητας, Θανάσης Πετράκος. Η κυβέρνηση λειτουργεί με πλήρη ανευθυνότητα, δίνοντας τελευταία στιγμή και χωρίς καμία προειδοποίηση την αρμοδιότητα στις περιφέρειες. Δυστυχώς η κυβέρνηση συνέχισε αυτό το. Δεν άλλαξε την απόφασή της, αλλά επιπλέον δεν έβαλε και μυαλό. Παρά τα περσινά μεγάλα προβλήματα που κατέστρεψαν την ελαιοπαραγωγή. Δηλαδή η κυβέρνηση, αντί να διαθέσει για 5 εκατομμύρια επιπλέον, που είναι, μπορεί να είναι και 4 που χρειάζονται για να λειτουργήσει σωστά το πρόγραμμα, επέλεξε για μια ακόμη φορά να μην δώσει αυτά τα 4 εκατομμύρια και να καταστρέφει ένα προϊόν που εισφέρει στο εθνικό ακαθάριστο προϊόν της χώρας 1,5 δισεκατομμύρια. Το πρόβλημα για τον ομό μας όμως είναι ακόμα πιο προκλητικό. Πέρα από τη χρηματοδότηση δηλαδή, έχουμε και άνηση κατανομή και αναρωτιέμαι. Σε αυτό τον ομό υπάρχουν σήμερα δύο υπουργοί σε αυτή την κυβέρνηση και άλλοι δύο βουλευτές. Όλοι αυτοί τι κάνουν για να υπερασπίσουν τα συμφέροντα των παραγωγών? Μένουμε στο αγροτικό τομέα, αφού η υπόθεση που αφορά στο φορολογικό και ασφαλιστικό των αγροτών είναι κυρίαρχη. Αυτή η αγωνία, μαζί με τις αρκετές αλλαγές που υπάρχουν στο όλο καθεστώς που διέπει τους τομείς, τέθηκαν επιτάπητος στο σεμινάριο που οργάνωσε η ΣΥΚΙΚΙ. Μία σειρά από ζητήματα που έχουν να κάνουν με το φορολογικό και ασφαλιστικό, που πλέον καλούνται να αντιμετωπίσουν οι αγρότες, τέθηκαν επιτάπητος στο επιτυχημένο σεμινάριο που οργάνωσε η ΣΥΚΙΚΙ. Και μία από τις υποχρεώσεις που έχουμε είναι και αυτή να ενημερώσουμε για το ασφαλιστικό και φορολογικό. Γιατί και εγώ από χωριό είμαι και στο καθαρίζω το χωριό μου, κάθε αγρότης έχει και δική του γνώμη και άποψη. Και μέσα από αυτή μια συζήτηση, ένα καφενείο που κάναμε βράδυ, γεννήθηκε η ιδέα να φέρω τον κύριο Νιφερόπουλο που τον συναντήσαμε σε μια ημερίδα. Είναι ότι το καλύτερο υπάρχει στην Ελλάδα, επάνω στο γεωργικό τομέα, θα μπορέσει να μας φωτίσει και διαφωτίσει. Η συνεταιριστική οργάνωση, όπως σημειώθηκε από τον πρόεδρό της, Παναγιώτη Παπαγεωργίου, είναι μπροστά στις εξελίξεις και στον πλευρό των παραγωγών. Ο Δήμαρχος Μεσίνης από την πλευρά του σημείωσε. Θέλω να δώσω ιδιαίτερα συγχαρητήρια στον πρόεδρο. Κύριε πρόεδρε, πραγματικά το πιστεύω και είμαι πολύ ευτυχής και σαν δήμαρχος για τις πρωτοβουλίες που παίρνετε. Έτσι πρέπει να γίνουν, να γίνονται τα πράγματα, να ενημερώνεται ο κόσμος, να ξέρει πού πάει. Γιατί κάποιοι δεν πάμε καθόλου καλά, όπως γνωστό. Μέλη της ΣΥΚΙΚΙΣ, αγρότες, αυτοδιοικητικοί, εκπρόσωποι αγροτικών συνεταιρισμών, λογιστές, φοροτεχνικοί συμμετείχαν όλοι στο επίκαιρο φορολογικό και ασφαλιστικό σεμινάριο. Εισηγητής ήταν ο έγκριτος πρόεδρος του Γεωργικού Οικονομικού Φορολογικού Ινστιτούτου, Κωνσταντίνος Νηφορόπουλος. Καταρχήν, θα πάρω στο φορολογικό τις αλλαγές που είχαμε σε σχέση με το προηγούμενο χρόνο και τι αυτό κατά την άποψή μου σημαίνει. Αυτό λοιπόν η κύρια και βασικότερη αλλαγή είναι ότι ενώ μέχρι και τα εισοδήματα της προηγούμενης χρονιάς πηγαίναμε οριζόντια με ένα συντελεστή τα αγροτικά εισοδήματα, το κέρδος δηλαδή με 13%, έτσι το θυμόσαστε όλοι, ανεξαρτήτως είτε 10.000 έβγαζε εισόδημα κέρδος είτε 100, φορολογούσαν από 13%. Τώρα πάμε στην κλίμακα. Η κλίμακα λοιπόν είναι αυτή εδώ πέρα. Ένας που έχει κέρδος από 0 με 20.000 πληρώνει 22%, μείον το αφορολόγητο, θα το δούμε ποιο είναι, και αυτό φτάνει μέχρι 45% και από τις 40.000 και πάνω τα κέρδη είναι 45%, είναι ένα μεγάλο ποσοστό. Αυτό λοιπόν όμως έχει και κάποια έκπτωση. Η έκπτωση αυτή έχει να κάνει σχέση με τα τέκνα και σε επίπεδο φόρου είναι χωρίς τέκνα κάποιος έχει 1.900 ευρώ φόρο έκπτωση και με 3 παιδιά για πάνω 2%. Αλλά υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο είναι εκρεμή μάλλον, που είναι ότι αυτή την έκπτωση τη δικαιούνται μόνο οι κατεπάγγελμα αγρότες. Μόνο οι κατά κύριο επάγγελμα επαγγελματίες αγρότες. Αυτοί λοιπόν δικαιούνται αυτή την έκπτωση και για να γίνει κάποιος κατεπάγγελμα αγρότης πρέπει να είναι, οι προϋποθέσεις είναι να είναι, αυτές οι προϋποθέσεις τον ορίζουν ή όχι για επαγγελματία αγρότη
του ουσιαστικού αυτού του ζητήματος, ένα από τους ουσιαστικά είναι ότι έχει την έκπτωση του φόρου από 1.900 μέχρι 2%. Ούτε την εκπτωτική περίοδο κατάφεραν να σηκώσουν κεφάλι οι έμποροι, με την ανησυχία για την συνέχεια να είναι μεγάλη. Οι αριθμοί αποτυπώνουν την πτώση του τζίρου έως 30%. Η αγορά της Πάντρας, με τους εμπόρους να μην καταφέρουν να σηκώσουν κεφάλι ούτε κατά την περίοδο των εκπτώσεων, αφού ο απολογισμός δείχνει νέα πτώση σε σχέση με πέρυσι. Στην πόλη των Πατρών έχει καταγραφεί μια πτώση της αγοραστικής κίνησης στην διάρκεια των εκπτώσεων περίπου 20-25%. Παρά τις πολύ μεγάλες προσφορές, οι καταναλωτές απέφυγαν να προχωρήσουν σε αγορές. Πέραν των βασικών αγαθών, με αποτέλεσμα να καταγράφεται σημαντική πτώση του τζίρου κατά την διάρκεια των χειμερινών εκπτώσεων. Η αγορά που έρχεται συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς και πραγματικά δεν ξέρω πώς μπορεί να βγούμε αποτέλεσμα. Γεγονός είναι ότι ο κόσμος δεν έχει πλέον δυνατότητα να καταναλώσει τίποτα. Φαίνεται αυτό πια και δεν το συγκινούν ούτε οι πολύ πολύ χαμηλές τιμές που υπήρχαν, και πραγματικά ήταν εκπληκτικές προσφορές σε ποσοστά τουλάχιστον. Και η έρευνα του Ινστιτούτου Εμπορίου και Υπηρεσιών της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας είναι αποκαλυπτική, καθώς ο μέσος όρος μείωσης των χειμερινών εκπτωτικών πωλήσεων συγκριτικά με πέρυσι είναι στα επίπεδα του 20-83%. Το έδειξε και η έρευνα της Ελληνικής Συνομοσπονδίας ΕΣΕΕ, όπου διαπίστωσε και εκείνη μια πτώση τάξεως 20% πανελλαδικά μέσω όρο, που φυσικά αυτό σημαίνει ότι υπήρχαν και περιοχές που είχαν και πάνω από 40 πτώση, και 21-30 και 10-20 πολύ λιγότερες. Γεγονός είναι ότι 8-10 εμπόρους παρουσίασαν πτώση του ποσοστού που σας ανέφερα πριν. Συσσωρεύεται η πτώση μας, αν αναλογιστούμε τι έχει γίνει όλη την 7ετία από το 10 και μετά μέχρι τώρα, ξεπερνάμε πια το 80% σε πτώση τζίρου, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Τα προβλήματα είναι συνεχόμενα, η καταναλωτική κίνηση πέφτει συνεχώς, ο κόσμος δεν έχει δυνατότητα να κάνει πλέον καμία αγορά ίσως. Επιστρέφουμε στα αυτοδιοικητικά, με τους απολογισμούς να είναι στο επίκεντρο. Σε επίπεδο Δήμου Καλαμάτας, μια σειρά από παρεμβάσεις εξελίχθηκαν στο βιοτεχνικό πάρκο, στην ευθύνη που έχει ο Διοκλής, ενώ για τη λειτουργία του Δυτικού Εμπορικού Κέντρου Βραχνάς παραμένει η ίσπραξη των ενοικίων. Σε δύο βασικά επίπεδα, η Διοκλής ΑΕ κινήθηκε το προηγούμενο διάστημα. Το πρώτο έχει να κάνει με την βελτίωση της καθημερινότητας αλλά και των συνθήκων που επικρατούν στο βιοτεχνικό πάρκο. Είχαμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο και ευχαριστώ, καθώς επίσης και με τους εργαζόμενους και το διευθυντή της εταιρείας, τον κύριο Κοτσάκο, που είναι η ψυχή και δίνει καθημερινά τον εαυτό του. Παράλληλα, στο βιοτεχνικό πάρκο υπάρχει σύλλογος επαγγελματιών, με τους οποίους είχαμε και με αυτούς πολύ καλή συνεργασία. Λύσαμε αρκετά καθημερινά προβλήματα και αιτήματα τα οποία είχαν, έτσι ώστε ο χώρος στον οποίο δραστηριοποιούνται όλοι αυτοί οι επαγγελματίες να λειτουργεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Όπως σημείωσε ο απερχόμενος πρόεδρος Παύλος Μπουζιάννης, προχωρώντας σε έναν μήνυ απολογισμό, παρά τις δυσκολίες το Ταμείο είχε θετικό πρόσημο και οι όποιες παρεμβάσεις είχαν να κάνουν με την βελτίωση των συνθήκων. Καταφέραμε λοιπόν όλα αυτά τα χρόνια, στα οποία ήμασταν εκεί, να έχουμε την επιχείρηση κερδοφόρο. Κάθε χρόνο είχε κέρδη η επιχείρησή μας, δεν είναι πολλά τα κέρδη, γύρω στα 100-120 χιλιάρικα. Όμως παράλληλα έγιναν και έργα δεκάδων χιλιάδων ευρώ κάθε χρόνο για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων του βιοτεχνικού πάρκου. Η εταιρεία, πέρα από το βιοτεχνικό πάρκο, διαχειρίζεται και το Δυτικό Εμπορικό Κέντρο. Εκεί υπάρχει το πρόβλημα της ίσπραξης των ενοικίων. Παρ' όλα αυτά, εμείς μειώσαμε δραστικά το ενίκιο του κοινόχρηστου, στο οποίο καταλαμβάνουν οι πάγοι, 40%, ούτως ώστε να διευκολύνουμε και τους επαγγελματίες που πραγματικά δεν είναι επαγγελματίες με μεγάλο τζίρο και μεγάλη επαγγελματική δραστηριότητα, και έτσι να μπορέσουν να εξοφλήσουν και κάποιες παλιές οφειλές οι οποίες έχουν συσσωρευτεί όλα αυτά τα χρόνια. Οι οφειλές αυτές που έρχονται και από το παρελθόν συνολικά αγγίζουν τις 250.000 ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών προέρχεται από το Δυτικό Κέντρο. Όμως αυτά τα δύο χρόνια, όπως ξέρετε, υπήρξαν και διάφορες ρυθμίσεις, στις οποίες εντάχθηκαν αρκετοί επαγγελματίες, μπόρεσαν έτσι να τακτοποιήσουν τις οφειλές και να βελτιωθεί κάπως η κατάσταση. Γίνεται μια προσπάθεια καθημερινή. Πιστεύω ότι αρκετά πράγματα πετύχαμε, μπορούμε και άλλα να βελτιώσουμε.
Το θέμα με τους δασικούς χάρτες παραμένει υψηλά στην επικαιρότητα και ήδη εξελίσσονται διάφορες παρεμβάσεις προκειμένου να υπάρξουν βελτιώσεις στα αρκετά ζητήματα που έχουν ανακύψει. Ομόθυμο ήταν το αίτημα για την παράταση της διαδικασίας στην ημερίδα που έγινε στη Δυτική Ελλάδα. Σε υψηλούς τόνους διεξήχθη σήμερα η τεχνική ενημερωτική ημερίδα με θέμα τους δασικούς χάρτες που συνδιοργανώθηκε από την αποκεντρωμένη διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδος και Ιωνίων Νήσων και το τεχνικό επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδος στο ΤΕ της Πάτρας. Δεν καταργεί καμία από τις διατάξεις που ίσχυαν σαν δασική νομοθεσία, απλά καταγράφει. Δεν καταργεί καμία πράξη της διοίκησης που είχε βγει με βάση νόμιμες διαδικασίες και δεν έχει καταργηθεί με κανένα τρόπο. Αυτές συνεχίζουν να ισχύουν και κατησχύουν το δασικό χάρτη. Και εν τέλει, με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργήσει και συνθήκες τακτοποίησης καταστάσεων οι οποίες είχαν δημιουργηθεί δεκαετίες τώρα και λόγω του ότι αντιμετωπίζονταν μεμονωμένα δεν μπορούσε να δοθεί η συνολική λύση. Αυτό είναι το πακέτο του δασικού χάρτη. Νομίζω ότι δεν θα πρέπει να μας φοβίζει. Σε βάθος χρόνου, το οποίο δεν είναι πολύ μακρύ, θα δούμε τα αποτελέσματα στην πράξη και θα είναι προς θετική κατεύθυνση για την κοινωνία, την πρόοδο, την προστασία του περιβάλλοντος και την προστασία του ίδιου του πολίτη κατά τη διαδικασία των συναλλαγών των δικαιοπραξιών. Εκπρόσωποι του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών, Αγρονόμων αλλά και του Δικηγορικού Συλλόγου ζήτησαν επιτακτικά από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Σταύρου Τσιλικούνα, την παράταση της διαδικασίας για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, αφού όπως τόνισαν θα υπάρξει τεράστια ταλαιπωρία του κόσμου. Έχουμε συστήσει σε όλα τα δασαρχεία σημεία υποστήριξης ανάρτησης δασικών χαρτών. Είναι υπάλληλοι δικοί μας εκεί δασικοί, οι οποίοι θα τους εξυπηρετήσουν για να τους πούνε ποια είναι τα ατελώς, ποια είναι με παράβολο, όλες τις λεπτομέρειες αυτές. Θεωρώ όμως ότι είναι ένα σημαντικό εργαλείο αυτό και άργησε να γίνει. Αρχεί ο κόσμος να μην το πάρει με φόβο. Χαρακτηριστικές αναφορές έγιναν και σε σοβαρές ελλείψεις που υπάρχουν στο δασικό χάρτη, αφού οι υπηρεσίες δεν έχουν καν καταχωρήσει τμήματα σχεδίων πόλεων όπως και ορίων οικισμών. Έχει διαπιστώσει ότι δεν έχουν περαστεί οικισμοί στους αναρτημένους χάρτες. Έχει διαπιστώσει λάθη στα όρια των πόλεων. Έχει διαπιστώσει ότι δεν υπάρχουν μέσα για αναδασωτές εκτάσεις, φαίνονται όλα δασικά. Έχει διαπιστώσει ότι δεν υπάρχουν οι αναδασμοί που υπάρχουν κληροδοτήματα. Έχει διαπιστώσει ότι δεν έχουν περαστεί πράξεις χαρακτηρισμού, έκτασης, αποφάσεις που δεν έχουν αποτυπωθεί στους αναρτημένους χάρτες. Και περνάμε εμείς τώρα στα όσα τα παιδιά δημιουργούν και ξεχωρίζουν με την συμμετοχή τους στον περιφερειακό διαγωνισμό ρομποτικής εκπαιδευτικής Πελοποννήσου που έγινε στην Καλαμάτα. Περισσότερες από 30 ομάδες εντυπωσίασαν με φαντασία και δημιουργικότητα. Τα παιδιά έδειξαν το δρόμο στο μέλλον. Με το σύνθημα Φαντασία και Δημιουργικότητα χωρίς όρια και φραγμούς, στους χώρους του Δευτέρου Γυμνασίου Καλαμάτας, πραγματοποιήθηκε ο περιφερειακός διαγωνισμός εκπαιδευτικής ρομποτικής Πελοποννήσου. Όλες οι ομάδες συναρμολογούν τα ίδια κομμάτια και διαγωνίζονται πάνω στην ίδια πίστα. Λοιπόν, η πίστα είναι θεματική και κάθε χρόνο έχει διαφορετικό θέμα. Φέτος το θέμα της πίστας είναι η αλληλεπίδραση του ανθρώπου με τα ζώα και πώς εμείς μπορούμε να την καλυτερεύσουμε. Η συμμετοχή των ομάδων έχουν συμμετάσχει περισσότερες ομάδες από αυτές που δήλωσαν και νομίζω ότι θα έχουμε και πολύ καλή συμμετοχή στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό. Τα παιδιά και οι προπονητές τους είναι καλά προετοιμασμένοι και βρισκόμαστε στη φάση τώρα των δοκιμών. Μαθητές από δημοτικά γυμνάσια και λύκεια έδωσαν το παρόν και επέδειξαν τις δυνατότητές τους με τις ξεχωριστές ρομποτικές τους δημιουργίες. Βλέπουμε γύρω μας να υπάρχει μια εκπαιδευτική κοσμογονία. Εκπαιδευτική κοσμογονία στον χώρο της πληροφορικής. Έχουν έρθει ομάδες παιδιών από σχολεία όλης της Πελοποννήσου. Και του δημοτικού και του γυμνασίου. Αυτά τα παιδιά στον ελεύθερο χρόνο τους, με εκπαιδευτικούς που και αυτοί στον ελεύθερο χρόνο τους τα προπόνησαν, έρχονται εδώ πέρα και δείχνουν τις δημιουργίες τους στην πληροφορική. Αυτό που γίνεται σήμερα εδώ είναι κάτι πολύ ελπιδοφόρο. Οι μαθητές μας, οι καθηγητές και οι γονείς τους συμμετέχουν εθελοντικά. Αυτά γίνονται εκτός όρων διδασκαλίας. Καλωσορίζουμε στην Καλαμάτα και στο σχολείο μας, το δεύτερο γυμνάσιο Καλαμάτας, τον διαγωνισμό, τον περιφερειακό διαγωνισμό ρομποτικής που γίνεται για πρώτη φορά στην πόλη μας.
στο σχολείο μας. Φιλοξενείται και το Κέντρο Ρομποτικής και Προγραμματισμού που λειτουργεί στο νομό και φέτος έχει βοηθήσει και έχει συντελέσει στο να κατέβουν πολλές ομάδες τόσο στο επίπεδο του γυμνασίου και ηλικίου όσο και στο επίπεδο του δημοτικού. Η πρώτη στάση των χαιρετισμών προς την υπερμάχο στρατηγό τελέστηκε με τη δέουσα κατάνυξη στο επίκεντρο και με την παρουσία του Μητροπολίτη Μεσσηνίας, ο πανηγυρίζοντας ιερός ναός Αγίων Θεοδόρων Θουρίας. Ο κ. Χρυσόστομος χωροστάτησε στον Εσπερινό και την ακολουθία των χαιρετισμών. Κατάνυξη τελέστηκε η στάση των χαιρετισμών προς την υπερμάχο στρατηγό στους ναούς και τις μονές της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Μεσσηνίας. Ο Σεβασμιότητος Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος χωροστάτησε στον Εσπερινό και την ακολουθία των χαιρετισμών που τελέστηκαν στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό Αγίων Θεοδόρων στη Θουρία. Ο κύριος Χρυσόστομος, απευθυνόμενος στους πιστούς, ευχήθηκε να έχουν τη χάρη και την ευλογία των Αγίων Θεοδόρων. Οι Άγιοι να μας σωθούν σε έργα αγάπης και φιλανθρωπίας, ώστε να αντιμετωπίσουμε την κρίση που διανύουμε, ανέφερε χαρακτηριστικά. Με το πέρας των ακολουθιών, το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο ανακήρυξε μέγα ευεργέτη της ενορίας τον Βασίλη Αποστολάκη Δαπάνη, το οποίο ανεργέθηκε η ενοριακή στέγη του ναού. Με μειωμένη χρηματοδότηση τακτικών πόρων κινήθηκαν το προηγούμενο διάστημα οι σχολικές επιτροπές. Όμως η παρέμβαση, όπως επισημάνθηκε από τους υπευθύνους τους, σε επίπεδο Δήμου Καλαμάτας, ήταν η καλύτερη δυνατή. Η αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας ήταν στο επίκεντρο, όπως και η κάλυψη της μισθοδοσίας του προσωπικού με παρεμβάσεις ουσίας για τις 95 σχολικές μονάδες ευθύνης. Οι χρηματοδοτήσεις από το κράτος έχουν μειωθεί κατά περίπου 30% τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, οι σχολικές μονάδες έχουν μία σειρά από βασικές ανάγκες. Προς αυτήν την κατεύθυνση της κάλυψής τους κινήθηκαν οι σχολικές επιτροπές του Δήμου Καλαμάτας. Παρ' όλα αυτά όμως, η Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή κατάφερε να είναι συνεπής στη μισθοδοσία των υπαλλήλων που υπάγονται σε αυτή και αναφέρομαι στις καθαρίστριες με σύμβαση έργου και στους σχολικούς τροχονόμους και να πούμε πολύ, ότι καθυστερούσαν πάρα πολύ και τα χρήματα να έρθουν της μισθοδοσίας από το ΕΝΕΔΙΒΗΜ για αυτούς τους υπαλλήλους. Παρ' όλα αυτά όμως, η Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή ήταν τυπική στις υποχρεώσεις της. Πρέπει να πούμε ότι έχουν αποπληρωθεί όλες οι υποχρεώσεις προς τρίτους και ιδίως προς τη ΔΕΗ, το οποίο ήταν και ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για την Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή και νομίζω ότι σε αυτό πετύχαμε το στόχο μας. Εκτός όμως από την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων, σημαντική και ουσιαστική, είναι η παρέμβαση της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής για την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας που αφορά την υγιεινή και την ασφάλεια. Οι πρόεδροι των σχολικών επιτροπών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προχώρησαν σε έναν απολογισμό, σημειώνοντας πως με τα διαθέσιμα χρήματα έγινε το καλύτερο δυνατό για τις 95 σχολικές μονάδες του Δήμου. Βρεθήκαμε σε καθημερινή βάση κοντά στα σχολεία τους, ακούσαμε τα αιτήματά τους, νιώσαμε τα προβλήματά τους και σαν παλιός εκπαιδευτικός είχαμε μια ιδιαίτερη ευαισθησία και κατορθώσαμε με τη συνεργασία που είχαμε μαζί τους να φέρουμε αυτό το αποτέλεσμα το σημερινό, που μπορώ να πω με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση και ικανοποίηση, έτσι όπως έχουν δείξει τα πράγματα, ήταν ό,τι καλύτερο μπορέσαμε να επιτύχουμε. Με όλα αυτά τα σχολεία, τα οποία η δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η γυμνάσια Λύκεν, Εσπερινά κλπ. Είναι γύρω στα 30 σχολικές μονάδες, κατορθώσαμε παράλληλα να οργανώσουμε και να λειτουργήσουμε δύο καινούργιες σχολικές μονάδες. Στον χώρο του πολιτισμού, ένα πυροτέχνημα διασκέδασης και ξεγνιασιάς μας περιμένει στο πνευματικό κέντρο της Καλαμάτας, εκεί όπου η θεατρική διαδρομή ανεβάζει ένα ξέχωριστο έργο. Το κλουβί με τις τρελές προσφέρει γέλιο σε μια κωμωδία που φέρει τη σκηνοθετική υπογραφή του Κώστα Χαλκιά.
εξαιρετικό έργο ανεβάζει φέτος το πνευματικό κέντρο της Καλαμάτας η θεατρική διαδρομή. Ο λόγος για το κλουβί με τις τρελές. Και να αρχίσουν πάλι τα σφυρίγματα. Ποτέ δεν βρίσκεις τρόπο να είσαι στην ώρα σου. Δεν καταλαβαίνω γιατί περνάς τις ώρες στο κρεβάτι χαζεύοντας αυτά τα ανούσια αστυνομικά μυθιστορήματα. Μούχλιασες στο ειδονικό σου κρεβάτι. Άλλωστε το νούμερο που κάνεις αυτή την επιθεώρηση είναι μάπα. Και καλύτερα να μείνω πάλι στο κρεβάτι. Έλα λοιπόν, τελείωνε. Δεν μου γράφεις πια ρόλους όπως μου έκανες παλιά. Είναι φυσικό, μ' αγαπάς λιγότερο. Μετά από τόσα χρόνια κινήσω. Μια σάτυρα ορόσημο που γράφτηκε πριν από 44 χρόνια αποδίδεται εξαιρετικά στο σανίδι του πνευματικού κέντρου από τα μέλη της θεατρικής διαδρομής. Την έδρεψα επάνω σου. Τι με βάζεις και πέσω τώρα, την τρελή του Σαγιό και την Ελίζαμπετ, τη γυναίκα χωρίς άντρα. Νομίζεις ότι είναι κολακευτικό για μια κυρία να παίζει την Ελίζαμπετ, τη γυναίκα χωρίς άντρα. Αχ, που είναι ο κύριος του με έβαζε και έπαιζα την πιστή μου. Την σκηνοθεσία της παράστασης έχει αναλάβει για μια ακόμη φορά ο σκηνοθέτης και συνεργάτης θεατρικής διαδρομής Κώστας Χαλκιάς, ο οποίος δίνει τα διαπιστευτήριά του και σε αυτήν την κωμωδία. Ποτέ δεν είχα τόσο επιτυχία όπως την ίδια με την πιστικαριά. Ήταν ένα έργο μαγευτικό, συγκινητικό, τρυφερό. Όταν πέθαινα, έβλεπα τους ανθρώπους στα τραπέζια τους να κλαίνε με τα μαντήλια τους στο πρόσωπο. Ναι, αλλά ξέρεις, τώρα οι άνθρωποι θέλουν να γελούν ανοιχτά. Όχι να βάζουν μαντήλια στο πρόσωπο. Τι θες να πεις? Τίποτα. Δεν μπορούμε, δεν είναι δυνατόν να παίζουμε σκηνές με νύμφες και νεράγες. Εν πάση περιπτώσει, δεν υπάρχουν πια κορμιά να παίζουν τις νύμφες. Δεν είναι δυνατόν γατούλες σαν τον κύριο Σταλιό και τον κύριο Τρισλέ με ισχυρούς μυρούς. Δεν είναι δυνατόν. Δεν επιτρέπεται. Δεν μπορούν να παίξουν τις νύμφες. Από εδώ, ειδοποίησα τον κύριο Σταλιό με δύο λόγια να του πω. Θα του πεις χαμηλόφωνα ό,τι έχεις να του πεις. Θέλω να σου δείξω τι κάνει πάνω στη σκηνή ως εγώ τραγουδάω. Φώναξε του. Πάμε τώρα να δούμε τα όσα προγραμματίζονται από το Σύνδεσμο Φιλολόγων. Η πρώτη εκδήλωση έχει χαρακτήρα αποκέντρωσης, θα γίνει στην Κυπαρσία και μια σειρά από άλλες θα ακολουθήσουν το τρίμηνο. Συνεχίζοντας την πλούσια δράση του και προσφορά, ο Σύλλογος Φιλολόγων Μεσσηνίας ξεκινά το ανοιξιάτικο του πρόγραμμα από την Κυπαρσία στις 8 του μήνα με ένα αφιέρωμα στην γυναίκα. Με το Γυμνάσιο Κυπαρσίας, στην Κυπαρσία, στην αίθουσα βιβλιοθήκης του Γυμνασίου Κυπαρσίας, θα κάνουμε μια εκδήλωση για τη γυναίκα με δύο θέματα. Το πρώτο θέμα θα είναι και νομίζω είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί δεν το καταλαβαίνουμε κιόλας πολύ συχνά όταν το παρακολουθούμε. Θα μιλήσω εγώ και θα έχει τίτλο «Γυναικεία στερεότυπα και αναπαραγωγή κυρίαρχης πατριαρχικής ιδεολογίας στον ελληνικό κινηματογράφο την περίοδο της ακμής του 1950-1967». Ως δεύτερο θέμα θα είναι η παρουσίαση του βιβλίου του Σταύρου Τσαγκαράκη «Οι ζωές που δεν έζησαν, 14 μικρές ιστορίες γυναικών», το οποίο θα παρουσιάσει η Παναγιώτα Γράψα, μέλος του συνδέσμου μας. Βέβαια τα παιδιά της βιβλιοθήκης θα έχουν ετοιμάσει και διάφορες εκπλήξεις όπως τραγούδια και διάφορα αναγνώσματα. Το Σάββατο 18 Μαρτίου είναι ο επόμενος σταθμός, λίγο πριν από την Παγκόσμια ημέρα ποίησης. Θα έχουμε μία ποιητική βραδιά με καλεσμένο τον Αντώνη Φωστιέρη. Τις ποιητικές μας βραδιές τις κάνουμε πάντα στο Οδείο με μουσική συνοδεία. Καλεσμένος μας ο Αντένος ο Φωστιέρης, όπως είπα, και θα μιλήσει γι' αυτόν η Παναγιώτα Ψυχογιοπούλου, η οποία είναι σχολική σύμβουλος πατρών, είναι όμως καλαματιανή, φίλη μας και συνεργάτης του συνδέσμου εδώ και χρόνια. Επόμενος χώρος αναφοράς, το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο της Καλαμάτας, το Σάββατο 3 Απριλίου. Και θα μεταφέρουμε από την Αθήνα τη θεατρική παράσταση «Το Κιβώτιο του Αλεξάνδρου» με τον ηθοποιό Φώτη Μακρύ. Θεωρούμε ότι το Κιβώτιο του Αλεξάνδρου είναι ένα εμβληματικό κείμενο, το οποίο μας έχει προβληματίσει κατά καιρούς για το ρόλο της αριστεράς και για το ρόλο των κομμάτων γενικά. Και ευελπιστούμε ότι μετά την παράσταση θα ακολουθήσει και συζήτηση με έναν γνωστό λογοτέχνη. Για τις 29 Απριλίου στην συνέχεια στο Πνευματικό Κέντρο της Καλαμάτας έχουν προγραμματιστεί τα πολυδούρια. Την οποία κάνουμε κάθε χρόνο. Φέτος για πρώτη φορά θα τιμήσουμε μια εν ζωή ποιήτρια, την Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ, η οποία πρόσφατα βραβεύτηκε για το συνολικό της έργο από τα κρατικά βραβεία
πώς? Λογοτεχνίας, κρατικά βραβεία λογοτεχνίας. Τέλος, Παρασκευή 26 και 27 Μαΐου, Παρασκευή και Σάββατο, θα έχουμε ένα λογογραφικό διήμερο για το Μανιάτικο Μυρολόγι. Παρόλο που ακούγεται ίσως μία εκδήλωση βαριά, πρέπει να σας πω ότι θα καλύψουμε και τα τραγούδια της Βεντέτας και του Γδικιωμού. Κέντρο Διαβίου Μάθησης και ΚΑΕ συμβάλλει ουσιαστικά στην καταπολέμηση της ανεργίας με διαρκείς δράσεις και υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκπονεί προγράμματα για ανέργους, για επαγγελματίες, για αγρότες, για εργαζόμενους, για επιχειρήσεις επισιτισμού και ΚΑΠΑ Αργολίδας. Τώρα, άμεση υλοποίηση προγράμματος ανέργων εξάμηνης διάρκειας από 29 έως 64 ετών και ΚΑΠ. Η λύση στην ανεργία. Σταυρόπουλος. Εισαγωγή και εμπορία αυτοκινήτων. Τώρα και δίζελ. Από 0% προκαταβολή έως 72 μήνες εξόφληση. Άουτο Σταυρόπουλος. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Κορίνθου, Άργος. Τηλέφωνο 2751-069-301. Ιδιωτικό κτέο Ανατολικής Πελοποννήσου Παναγιώτης Ταραντήλης. Επιβατικά, μοτοσυκλέτες, φορτηγά. Άρτιος τεχνικός έλεγχος. Γρήγορη εξυπηρέτηση. Πάντα δίπλα στον πελάτη. Ιδιωτικό κτέο Ανατολικής Πελοποννήσου Παναγιώτης Ταραντήλης. Τρίτο χιλιόμετρο Άργος Νέας Κύου. Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 10611. Την προσωρινή επαναφορά της υποχρεωτικής θεώρησης διαβατηρίου για τους πολίτες των ΗΠΑ εξετάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς η Ουάσιγκτον εξακολουθεί να απαιτεί βίζα από τους πολίτες 5 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εντός του μήνα, από την Α, διεξαχθεί ο νέος γύρος συνομιλιών για το Συριακό. Εντός του μήνα θα διεξαχθεί ο νέος γύρος συνομιλιών για το Συριακό. Αυτή τη φορά όμως με σαφή ατζέντα. Τα τέσσερα σημεία πάνω στα οποία θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις είναι η διακυβέρνηση, το Σύνταγμα, η διοργάνωση εκλογών υπό την εποπτεία των Ηνωμένων Εθνών, αλλά και η αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Ένιωθα πως οι δύο πλευρές ήθελαν το διάλογο. Αυτό μετράει. Συνεπώς, όπως ήδη σας είπα, μην εκπλαγείτε σε περίπτωση που υπάρξουν δηλώσεις οι οποίες τα λένε ποτέ. Είναι κομμάτι της ρητορικής, του παιχνιδιού και της πολιτικής. Ξέρω τι άκουσα και τι είδα και νιώθω πως κινούμαστε προς σωστή κατεύθυνση. Τον ισοειδικός διαμεσολαβητής του ΟΗΕ για τη Συρία, Στάφαν Ντε Μιστούρα. Όπως και στους προηγούμενους γύρους συνομιλιών για το Συριακό, στις 8 ημέρες των διαπραγματεύσεων στη Γενέβη δεν πραγματοποιήθηκαν απευθείας συνομιλίες μεταξύ των εκπροσώπων του καθεστώτος Άσαντ και της αντιπολίτευσης. Την προσωρινή επαναφορά της υποχρεωτικής θεώρησης διαβατηρίου για τους πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών εξετάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς η Ουάσιγκτον εξακολουθεί να απαιτεί βίζα από τους πολίτες 5 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά
Σε ψήφισμα που εγκρίθηκε την Πέμπτη, οι ευρωβουλευτές ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει τα απαραίτητα νομικά μέτρα εντός 2 μηνών. Ο Επίτροπος Αβραμόπουλος ήταν πρόσφατα στις ΗΠΑ στις 8 Φεβρουαρίου, προκειμένου να ξεκινήσει εκ νέου τις προσπάθειες ώστε να ασκηθούν πιέσεις για την πλήρη αμοιβαιότητα των θεωρήσεων με τη νέα Αμερικανική διοίκηση. Η αξιολόγηση της κατάστασης με τις ΗΠΑ δεν έχει αλλάξει και θα συνεχίσουμε τον επικοδομητικό διάλογο, δήλωσε ο Μαργαρίτης Κινάς. Οι πολίτες της Βουλγαρίας, της Κροατίας, της Κύπρου, της Πολωνίας και της Ρουμανίας εξακολουθούν να μην μπορούν να ταξιδέψουν στις ΗΠΑ χωρίς βίζα. Αντιθέτως, οι πολίτες των ΗΠΑ μπορούν να ταξιδέψουν σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς να απαιτείται η έκδοση βίζας. Πολύ όμορφο το θέαμα στο Μεσσηνιακό Κόλπο με τους περιφερειακούς αγώνες θειοπλοείας. Μια ακόμη μεγάλη διοργάνωση φιλοξενείται στην Καλαμάτα που δίνεται να αναδειχθεί σε ένα αυτοαθλητικό κέντρο. Επίκεντρο ναυταθλητισμού γίνεται τις ημέρες αυτές η Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα. Είναι για τρίτη συνεχόμενη χρονιά ο Μεσσηνιακός Κόλπος γεμίζει χαμόγελα παιδιών, ιστιοπλών, νέων και φιλόδοξων που θα αγωνιστούν εδώ στο Μεσσηνιακό Κόλπο. Οι συνθήκες είναι πάρα πολύ καλές, έχουμε καλό καιρό. Έχουν έρθει από όλη τη νότια δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Ο λόγος για το περιφερειακό πρωτάθλημα νοτιοδυτικής Ελλάδος και Ιωνίων ίσων στην ιστιοπλοεία. Στην διοργάνωση θα συμμετέχουν περισσότεροι από 150 αθλητές και από 20 συλλόγους, ενώ από πλευράς Μεσσηνίας θα αγωνιστούν στις κατηγορίες Optimist και Laser αθλητές από το νέο Λοκαλαμάτας, τον ναυτικό όμιλο Καλαμάτας και τον ΑΣ Πύλου Νέστορ. Ωραία, ωραία, πολύ ωραία φαίνονται μέχρι στιγμής τα πράγματα. Καλή οργάνωση υπάρχει. Ευελπιστούμε να συνεχίσει το ίδιο και μέσα στη θάλασσα. Πόσοι αθλητές είστε? Εμείς είμαστε 5 αθλητές. 5 αθλητές και ένας προπονητής. Πολύ ωραία. Είμαστε από τον Ναυταθλητικό Σύλλογο Καλαμάτα στον Έολο. Ετοιμαζόμαστε για το περιφερειακό. Ελπίζουμε ο καιρός να μας βοηθήσει λίγο, να βάλει καλό αέρα. Και από κούρσες θα δούμε. Από τον Έολο είμαστε γύρω στα 10 οπτιμάκια, 8 οπτιμάκια και 3 λέιζερ. Ο καλός καιρός και η οργανωτική εμπειρία που υπάρχει κάνουν τους διοργανωτές να αισιοδοξούν για μία ακόμη πετυχημένη διοργάνωση. Σε καθημερινή βάση θα μπορεί οποιοδήποτε να έρθει να παρακολουθήσει μέσα τους αγώνες. Θα είναι καταπληκτική και για τα παιδιά τους. Πρέπει να φέρουμε κόσμο στη θάλασσα. Η ιστιοπλοεία είναι ένα από τα καλύτερα αθλήματα και πρέπει ο κόσμος να έρθει έστω να το δοκιμάσει. Είναι ό,τι καλύτερο για τα παιδιά του. Δημιουργεί χαρακτήρες και ίσως, και θα μιλήσω λίγο προκατελημένα, ίσως να είναι το καλύτερο άθλημα αυτή τη στιγμή. Δίνει πολλά μετάλλια σε όλες τις Ολυμπιάδες. Είναι από τα πιο σημαντικά αθλήματα, πιστεύω, αυτή τη στιγμή που μπορεί κάποιο παιδί να ασχοληθεί. Καθαρό άθλημα. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Τα πόλους σας και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας. Καλή συνέχεια.